zijn vrienden. Dat zijn de twee kinderen die ze kregen. Dat is het. Συναντηθήκαμε με την εκπροσωπεία των αδελφών των Ελλήνων μετά από την πρόσκληση. Βάλαμε τα θέματα και του συλλόγου αλλά γενικά και τη τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και το θέμα των πρώην συμβασιούχων. Θέλω να πιστεύω ότι η αντιπροσωπεία θα θέσει τα θέματα στα αρμόδια Υπουργεία και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει μια ανταπόκριση και από πλευρά Υπουργείου, ώστε το 2013 να είναι πιο καλύτερο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά τους 280 οι οποίοι έχουν πέσει 4 χρόνια στην απαξίωση, έχουμε τη δέσμευση του Δημάρχου ότι ενεκρίθη δάνειο 5 εκατομμυρίων, από τα οποία μόλις θα εκταμιεύσει Ιανουάριο, το πολύ μας είπε Φεβρουάριο, τα 2,5 εκατομμύρια που κοστάει θα τα αποδώσει αμέσως για να ξοφλήσει αυτή την υποχρέωση. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στους Δήμους, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε πει ότι είμαστε εναντίον αυτής της μεθόδευσης Μανιτάκη και της μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαρά στο κομμάτι που αποκαλούν διαθεσιμότητα και που είναι στην ουσία μία καραμπινάτια πώληση. Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι μας έχουν κοντά τους, όχι για κανένα λόγο, διότι πάνε σταδιακά να σαλανοποιήσουν τους δήμους της χώρας και να αρχίσουν να τους εκχωρούν, να έχουν αρμοδιότητες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, στον κάθε φούχτελ, ο οποίος έχει έρθει ως κομμαντατούρ για να πάρει τα νερά, για να πάρει τον πλούτο των απορριμμάτων, γιατί είναι μια σημαντική πηγή εσόδων, αν θέλει να διαχειριστεί ο Δήμος και όχι μόνο. Άρα, η συνάδελφος η Μαρίνα Ξοβελώνη, η οποία είναι και τομεάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών και ταυτόχρονα έχει και την βουλευτική επιμέλεια του νομού Θεσσαλίας. Και σε ό,τι με αφορά και ο βουλευτικός εκπρόσωπος, θα είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνεργασία.